Του διορισμού, κύριε Υπουργέ. Ρωτάει ένα φίλο εδώ. Με του αποσπασμένου, τι γίνεται. Με του αποσπασμένου, υπάρχει ένα καθεστώ. Το οποίο εμείς θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των αποσπασμένων. Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή? Οι αποσπασμένοι αυτή τη στιγμή είναι 2.500 όλη την Ελλάδα. Αλλά αποσπασμένοι, ξέρετε, είναι και σε, σε τομείς διοικήσεων. Ναι, ναι, και στο Υπουργείο, προφανώς. Αλλά είναι και σε κόμματα. Είναι σε άλλους θεσμούς κτλ. Και θέλουμε να κάνουμε μία, ας πούμε, οικονομία, έναν εξορθολογισμό εκεί που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν τόσους ανάγκη να πάνε οι άνθρωποι πίσω στην τάξη. Άρα είναι στο σχεδιασμό σας, λέτε. Είναι στο σχεδιασμό άμεσα για το Σεπτέμβριο, ότι να υπάρχει μια μικρή μείωση. Για τι νούμερο μιλάτε, δηλαδή, πού έχει στόχο? Κοιτάξτε, αν είναι, ας πούμε, να βάλουμε ένα στόχο γύρω στους 300-400 να πάνε πίσω στη τάξη, όπου είναι και η θέση τους. Είναι το 1/5, αν είναι έτσι. Ναι, όπου είναι και η θέση τους. Όπου είναι και η θέση τους. Γι' αυτό έχουν επιλεγεί, διοριστεί κτλ. Και να αφήσουμε αυτούς απολύτως αναγκαίους στα διοικητικά. Πριν πάμε στα θέματα που αφορούν δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, επειδή διάβαζα εδώ τον τίτλο τώρα και το θυμήθηκα, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ναι. Και άκουσα προημερών την Ένωση Θεολόγων να ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο να σας απολύσει. Ναι. Όχι, φαντάζομαι, όχι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πρωθυπουργός. Εκτός και αν απολύει και ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι. Διότι επιμένετε στην αντίληψη που είχε και ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας γύρω από την υπόθεση. Την υλοποίησατε δηλαδή στη φετινή χρονιά. Ναι. Φαντάζομαι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, ναι, γύρω από το θέμα των θρησκευτικών. Ναι. Κοιτάξτε, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων θέλει να τεινάξει τον αέρα ένα εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει και με τους καθηγητές θεολογίας και με την Εκκλησία και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η ανακοίνωση που έβγαλε και ζητάει την παρέτησή μου είναι επειδή εμείς προχωρήσαμε στην επιμόρφωση των καθηγητών θεολογίας, στην επιμόρφωση, προσέξτε. Γιατί αυτά είναι προγραμματισμοί που τους είχαμε από το Σεπτέμβριο. Τώρα, αν η επιμόρφωση των καθηγητών θεολογίας είναι λόγος να παραιτηθεί ο Υπουργός Παιδείας, το αφήνω στην κρίση των ακροατών σας. Πάμε τώρα. Τα βιβλία ιστορίας, λοιπόν, προχωράνε, κύριε Υπουργέ. Η συζήτηση στην ιστορία προχωράει. Τα βιβλία θα έρθει η σειρά τους. Mm-hmm. Πρώτα θα συζητήσουμε. Μετά θα αποφασίσουμε πώς θα τη διδάσκουμε. Συζητάμε με πρόσημο, φοβάμαι. Κανένα αριστερό πρόσημο. Όχι, συζητάμε με εκπαιδευτικό πρόσημο. Υπάρχει πρόσημο, αλλά είναι εκπαιδευτικό. Γιατί εδώ το έχουμε ξανασυζητήσει. Όλοι μας είμαστε αντίθετοι με την αποστήθηση. Ναι. Άρα και το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νέο τρόπο διδασκαλίας. Μάλιστα. Άρα και το περιεχόμενο. Τρόπος διδασκαλίας, περιεχόμενο, συζήτηση, βιβλία. Αυτό την αποστήθηση όπως τη δημιούργησε η κατεύθυνση ενός λυκείου που οδηγούσε. Έχει τα απόλυτο δίκιο. Ξέρετε καλύτερα μόνο ότι το τελευταίο μήνα δεν πάει κανείς σχολείο. Έτσι. Από τους τρίτο λυκιάρχες που λένε. Μη σου πω και από τη δεύτερα λυκείου. Και σε ορισμένα που πηγαίνουν κάνουν μόνο. Τέσσερα μαθήματα. Τίποτα. Λέτε θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εισαγωγικές. Από τη στιγμή που υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός και συγκεκριμένος αριθμός θέσεων. Αριθμός υποψηφίων και αριθμός θέσεων. Άρα υπάρχει ανάγκη αξιολόγηση. Πώς θα μπαίνουν χωρίς? Ωραία. Πάμε ένα βήμα πίσω. Πάμε. Το ερώτημα προς την κοινωνία είναι: θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία με λύκειο ή θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς λύκειο? Διότι αν αποφασίσουμε αυτό, αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, καταλαβαίνετε ότι όλα τα υπόλοιπα θα προκύψουν από αυτό. Ωραία. Το είπατε εσείς. Είναι δυνατό να μην πηγαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες του σχολείου τα παιδιά της τρίτης λυκείου που τώρα είναι μέσα στο άγχος και προσπαθούν να διαβάσουν κτλ? Είναι σύστημα αυτό? Εμείς ως κοινωνία, προσέξτε, δεν φταίνε ούτε τα φροντιστήρια ούτε οτιδήποτε άλλο. Όλοι έχουμε συνενέσει σε αυτό. Εμείς ως κοινωνία είμαστε διατεθειμένοι, θα είναι έτσι, να κλείσουμε τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου. Γιατί να ταλαιπωρούνται όλοι με αυτό το πράγμα? Άρα το πρώτο ερώτημα είναι: θέλουμε αν θέλουμε, να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έχουμε την πρώτη λυκείου, να πάμε σε μια ριζική αναμόρφωση της Δευτέρας και της Τρίτης. Και μέσα σε αυτή την αναμόρφωση να δούμε μετά τι γίνεται. Αν μπορείς να παίρνεις ένα απολυτήριο κανονικό, γιατί να μην μπορείς να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου? Να μπαίνεις μια χαρά στο πανεπιστήμιο, αλλά σε ποια σχολή θα μπαίνεις? Περιμένω. Εκεί λοιπόν. Γιατί άμα μαζευτούν όλοι και πούνε ιατρική παιδιά. Ωραία. Το απολυτήριο δεν θα το παίρνεις πρώτα απ' όλα έτσι. Θα το παίρνεις να εξετάσεις. Το απολυτήριο θα το παίρνεις. Για να έχει και την βαρύτητα που πρέπει, ξέρετε, να σε οδηγήσει στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε. Γιατί αλλιώς ο Γαβρόλου θα βάζει 20, ο Λυριτζής 19, ο Οικονόμου 21 και πάει λέγοντας. Κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα της απόκτησης γνώσης είναι μια πολύ αυστηρή διαδικασία.
Δεν γίνεται πατώντας κουμπιά στο ίντερνετ ξαπλωμένος κτλ. Άρα η σχολική διαδικασία είναι μια αυστηρή διαδικασία. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που θέλει υδρότα. Το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, όλοι μας το έχουμε περάσει. Άρα καταρχήν πρέπει να περάσουμε τη λογική ότι το σχολείο είναι ένα μέρος, είναι της πλάκας θεσμός. Είναι ένα μέρος που πασχίζουν οι καθηγητές για αυτό το θέμα, πασχίζει η πολιτεία με πολλά λάθη, πολλές αδυναμίες κτλ. Τα παιδιά λοιπόν αποκτούν αυτά που πρέπει να αποκτήσουν, αλλά προσέξτε, η δική μας γενιά, εγώ είμαι και λίγο αρχαιότερος, εκεί θα κατέληγα, η δική μας γενιά όταν ήθελε πληροφόρηση, άνοιγε το βιβλίο, θυμάστε. Εγκυκλοπαίδια βιβλίων. Τώρα δεν υπάρχει. Εγκυκλοπαίδια βιβλίων. Θυμάστε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα πάει στο Google. Μπράβο. Άρα η σχέση ανάμεσα στην πληροφόρηση και τη γνώση έχει αλλάξει. Έτσι. Άρα πρέπει νέου τύπου σχολεία, νέου τύπου προγράμματα σπουδών, νέου τύπου περιεχόμενο. Λέμε λοιπόν, αναβαθμίζουμε το λύκειο. Θέλουν όλοι να πάνε ιατρική. Ειδικά στην ιατρική, ας έχει εισαγωγικές εξετάσεις. Δεν θα στεναχωρεθούμε. Αλλά δεν είναι μόνο ιατρική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, άρα αναβάθμιση του λυκείου, ένας τρόπος που να διατηρηθεί το αδιάβλητο των εξετάσεων. Εντάξει, προφανώς, το έχουμε, εντάξει. Τουλάχιστον το αδιάβλητο να το κάνουμε και αξιόπιστο. Γιατί τώρα δεν αξιόπιστο. Αλλά μήπως αυτό το αδιάβλητο τώρα μας το πάτε σε όλα τα μαθήματα, στο σχολείο. Όχι, διότι πρώτον θα τα μειώσουν. Και βρεθεί ο άλλος να δίνει 15 μαθήματα για να πάρει ένα απολυτήριο. Έτσι. Ισχυρό το εθνικό απολυτήριο. Ναι, ή γιατί, δεν είναι γιατί είναι ισχυρότερο το απολυτήριο, για να πάω από την άλλη πλευρά, που έχει 4 μαθήματα ναι. και όχι 10. Ωραία, θα τα σας βασικά, πω. Ναι. Θα σας πω, θα σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτον, να πάμε σε πολύ λιγότερα μαθήματα έτσι αλλιώς και να βάλουμε περισσότερες ώρες αναμάθημα. Τελειώνεις τρίτη λυκείου, να είσαι λίγο πιο μέσα στα πράγματα, να μην. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα πάμε προφανώς σε ένα μεταβατικό, μεικτό σύστημα. Κάποια μαθήματα θα γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο μέχρι να βρεθεί μια ισορροπία. Σε κάποια θα υπάρχουν εργασίες, σε κάποια θα γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις και αν έχουμε πρόβλημα μπορεί οι δάσκαλοι του διπλανού, του παραδιπλανού σχολείου με κλήρωση να διορθώνουν τα γραπτά τα δικά μου. Να μην υπάρχει χιλιάδες τρόπους θα βρούμε. Αυτό θα αρχίσει να δημιουργεί μια κατάσταση που ο κόσμος θα αποκτήσει μια εμπιστοσύνη στο σχολείο. Το βασικό είναι ότι ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Για πολλούς λόγους. Οι εκπαιδευτικοί το έχουν κρατήσει στο πόδι. Πάρα πολλοί γονείς όντως το ενισχύουν. Αλλά και πάρα πολλοί γονείς θεωρώντας ότι τα παιδιά τους μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με θεσμούς εκτός σχολείου, πάνε στα σχολεία και παίζουν και μιλάνε και έχουν μια συμπεριφορά που δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά. Δεν μπορείς, ας πούμε, απαξιωτική στο σχολείο, στο δάσκαλο να του λες πώς να βάλεις το παιδί κτλ. Ναι, ναι. Αφήσουν τους δασκάλους να κάνουν τη δουλειά τους. Σωστό, άρα, που λέτε. Άρα, λοιπόν. Να ξεκαθαρίσουμε πώς θα μπαίνουν τώρα στο πανεπιστήμιο. Όχι, δεν το ξεκαθαρίζουμε, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Τότε το εξαγγέλουμε. Μα δεν το ξέρουμε, ρε παιδιά. Γιατί λέμε. Μια προοπτική. Ότι λέμε. Είναι μια διαδρομή, λέμε. Λέμε. Ναι, αλλά αυτό που είναι σήμερα τρίτη γυμνασίου, ναι, τι θα ξέρει. Κάτι πρέπει να του πούμε του παιδιού αυτού. Θα του πούμε ότι όταν πα του χρόνου στο λύκειο και θα πάσεις μετά Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου, θα είναι ένα καινούριο λύκειο. Θα είναι ένα λύκειο το οποίο θα σου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και θα σου πούμε ότι με αυτόν τον βαθμό που παίρνει πια στο λύκειο. Στο τέλος του. Στο τέλος του θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Ναι. Ή σε κάποιες σχολές με εξετάσεις. Κάποιες σχολές θα βρούμε. Εκείνο που θα του πούμε είναι, μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Ναι. Θα πας στο σχολείο και εκεί μέσα θα τα μαθαίνεις αυτό τώρα. Αγχώνεται όταν έχει ασάφεια. Το ξέρω ότι αγχώνεται. Γιατί τα παιδιά σήμερα που θα δώσουν με τις πανελλαδικές είναι χαρούμενα σας πληροφορώ έναντι του συστήματός σας. Βεβαίως, το ξέρω. Δεν λέει, λέει, δε θα με πιάσει ο Γαβρού, ευτυχώς δεν ξέρω τι μου γίνεται. 4 μαθήματα. Να σας πω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά ξέρετε, το ερώτημα. Ξανερχόμαι στο παλιό ερώτημα. Θέλουμε λύκειο ή δεν θέλουμε. Θέλουμε. Άμα δεν θέλουμε. Αυτό. Είναι σαν να λες θέλεις πολλά λεφτά ή λίγα. Θέλω πολλά. Ναι, αλλά άμα θέλεις πολλά, πρέπει όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όλοι μαζί να ψιλοαγχωθούμε και με τις ασάφειες. Αλλά θα μπορέσουμε. Κανένας δεν πρόκειται να μείνει έξω αν θέλει να μπει κτλ. Διότι μην ξεχνάτε ότι μεγάλο κομμάτι της μεταρρύθμισης μας, πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι η τεχνική εκπαίδευση. Α, εδώ με ήθελα να σας πω. Έρχεται λοιπόν. Να πάμε εκεί τώρα. Ναι. Τώρα ένας πολίτης σας λέει, ενώ λέτε αυτό για την τεχνική εκπαίδευση, μου παίρνετε τα ΤΕΙ που είναι η κατά βάση, ας πούμε, κατεύθυνση για την τεχνολογική εκπαίδευση
και λίγο αναβαθμίζεται, πολιτικάντικα, δεν ξέρω. Ναι. Πολιτικάντικα, ψηφοθυρικά για τις ελληνικές συνοικίες. Πάντα μου το κάνετε πανεπιστήμιο, δεν έχουμε πανεπιστήμια. Τι κάνετε καλό πανεπιστήμιο. Ωραία, λοιπόν. Και μάλιστα είπαν να βάλουμε τον Τζανακόπουλο Πρίτανιακή. Λόγω θητείας στο Εγάλο. Λόγω θητείας στο Εγάλο. Αυτό ομολογώ δεν το έχουμε σκεφτεί. Η κυβέρνηση μπορεί να το. Μπορεί να το. Γιατί κι άλλο ένα πανεπιστήμιο, Υπουργέ. Ωραία. Λοιπόν. Ως τώρα, όπως είδατε, μιλήσαμε για τα γενικά λύκεια. Ναι. Ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει και μία παράλληλη δομή, η οποία είναι τα επαγγελματικά λύκεια. Τα επαγγελματικά λύκεια. Δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Τα επαγγελματικά λύκεια για πάρα πολλά χρόνια ήταν εκεί που πήγαιναν τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Να. Αυτό έτσι δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Και δεν μπορεί να γίνει και για κοινωνικούς λόγους και για εκπαιδευτικούς λόγους. Κλείνουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ φέτος για πρώτη φορά έχουμε το τέταρτο έτος που είναι έτος μαθητείας, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς τι λέμε τώρα? Να πηγαίνουν στα επαγγελματικά και να υπάρχει μία δομή μέσα στα ΤΕΗ ή τα πανεπιστήμια, ώστε τα παιδιά που πηγαίνουν στο επαγγελματικό λύκειο να μπορούν να πηγαίνουν εκεί να παίρνουν πιστοποιητικά επαγγελματικά με ευρωπαϊκά επάρκειες. Επάρκειες ευρωπαϊκών να προσόντων. Με ευρωπαϊκά προσόντα. Μάλιστα. Μπορεί να πάει σε μεγάλο έργο στη Γερμανία για 3 μήνες και να γυρίσει. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε με την παράλληλη αναβάθμιση των ΤΕΗ, διότι πάρα πολλά τμήματα των ΤΕΗ είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Το λέω για να συνεννοηθούμε. Α, είναι αλήθεια, όπως λέμε. Δεν έχουμε συγχώνευση τμήματων στην πραγματικότητα. Να το δούμε. Να το δούμε. Η λογική όμως είναι αυτή που σας λέω. Αναβάθμιση, δημιουργία διετών δομών για τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Εντάξει, γιατί τώρα τα παιδιά των ΕΠΑΛ πάνε στα πανεπιστήμια με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Καταλαμβάνονται τα ΤΕΗ από αυτούς που έχουν σχετικά χαμηλές βάσεις. Δεν είναι για όλα, γιατί ορισμένα έχουν πολύ ψηλές βάσεις. Ό,τι συζητάμε δεσμεύεστε ότι θα είναι και αποτέλεσμα ενός διακομματικού και ευρύτερου διαλόγου? Εγώ έχω κατηγορηθεί ότι έχω μία αιμονή με τη συνένεση. Το ξέρετε, με συγχωρείτε που όχι, μιλάω. Όχι, λέω, γιατί κύριε Υπουργέ, αυτά τα ζητήματα εκπαίδευσης δεν μπορούν να λυθούν μόνο. Έχετε δίκιο. Και πάντως μέσα σε όλο αυτό που συζητήσαμε τόση ώρα εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα από πουθενά πώς θα κοπεί η παραπαιδεία. Δεν κατάλαβα πώς εμένα ο γιος μου θα σταματήσει το φροντιστήριο. Θα σας πω. Η παραπαιδεία καταρχήν είναι ένα θέμα νοοτροπίας. Ισχύει. Είναι και ένα θέμα καλύψης. Αν δεν πας φροντιστήριο δεν μπαίνεις. Όχι μόνο δεν μπαίνεις, εδώ από το δημοτικό στέλνουν τα παιδιά τους. Αλήθεια είναι αυτό, αναμαλία τώρα. Είναι και ένα θέμα κάλυψης θέσεων εργασίας. Βεβαίως, διότι υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά που δουλεύουν. Θέλω να πω τέτοια στρατηγική, Υπουργέ. Ξένες γλώσσες. Άκουσα μία κουβέντα, αλλά δεν είδα συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς θα βγαίνεις από το σχολείο σου έχοντας πιστοποιητικό ότι ξέρω αγγλικά? Επειδή έχετε την καλοσύνη να με φωνάζετε στην εκπομπή σας και το εκτιμώ και σας ευχαριστώ, επόμενη φορά θα σας φωνάξω εγώ στο Υπουργείο και θα σας λύσουμε, και μιλάω ειλικρινά, με όλες τις λεπτομέρειες. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά να συζητήσουμε και λίγο το μετά. Μεταπτυχιακά, δακτορικά και τα. Τώρα και καταθέτουμε ένα νόμο. Μια μεγάλη συζήτηση γιατί δεν αφήνεται ελεύθερα τα πανεπιστήμια να οργανώσουν τμήματα. Όχι, να οργανώσουν τμήματα προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό. Ξενόγλωσσα τμήματα. Το αφήνουμε με τα πτυχιακά προγράμματα. Υπάρχουν αγγλόφωνα ήδη. Κύριε, δεν έχουμε χρόνο, είπαμε για φλιαρία. Θα συζητήσουμε και βέβαια. Επόμενη συνάντησή μας στο Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά. Σε διάλειμμα επιστρέφουμε. Να είστε καλά.